Όπως είχε δικαίωμα βεβαίως, όχι μόνο νόμιμα και ηθικά που λένε, κανονικά είχε κάποιους πελάτες. Αυτό πώς συνδέεται όταν ο ίδιος ελεύθερος επαγγελματίας αναλαμβάνει μια θέση που θα εξυπηρετεί τους πελάτες του. Αντικειμενικά θα το εξυπηρετεί, όχι ότι είναι και καλά ο άνθρωπος, αλλά εκ των πραγμάτων. Είναι η θέση που θα εξυπηρετούσε τους πελάτες του. Δεν λέω ότι το ξέρει από πριν, ότι θα την αναλάβει τη θέση. Λέω ότι αυτό συμβαίνει όμως. Δεν υπάρχει ένα είδος ασυμβίβαστο. Όχι, κανένα ασυμβίβαστο. Να σου το πω αλλιώς. Mm-hmm. Εγώ είμαι δημοσιογράφος. Mm-hmm. Διέκοψα το επάγγελμά μου όταν ανέλαβα υπουργός. Ως βουλευτής δεν είχα υποχρέωση να διακόψω το επάγγελμα. Δεν υπάρχει ασυμβίβαστο. Κατά τη γνώμη μου είναι χειρότερο αυτό. Αλλά είναι μια μεγαλύτερη κουβέντα. Το ξεπερνάω. Αν αναλάμβανα κυβερνητικός εκπρόσωπος ή υπουργός τύπου, θα λέγαμε ότι είναι ασυμβίβαστο, ότι είναι ηθικά επιλήψιμο. Δεν είναι το ίδιο τώρα. Το ίδιο είναι. Είναι περίπου το ίδιο, βεβαίως. Έχει οικονομικές απολαβές, αυτό έχει συμβόλαια 12%. Ο Γιώργος Κατρούγκαλος είναι ένας από τους πιο γνωστούς δημοσιολόγους, καθηγητής, ειδικευμένος στο δημόσιο δίκαιο, δημόσιο και διοικητικό. Αναλάμβανε υποθέσεις εργαζομένων που προσέφευγαν στην μνημονιακή διαθεσιμότητα και η υποχρέωσή τους ήταν. Το εργολαβικό είναι έτσι κι αλλιώς αυτό που κάνουν όλοι. Και σε περίπτωση που με αλλαγή νόμου εδικαιώνονται, δεν είχε καμία αμοιβή. Αυτό ήταν πρωτού αναλάβει υπουργός. Μετά, όταν αναλάβει υπουργός, έκανε πάυση δικηγορική διοίκηση. Μάλλον ούτε ηθικό λέτε ούτε πραγματικό θέμα υπάρχει. Δεν υπάρχει κανένα πραγματικό. Υπάρχει ένα θέμα. Πώς θα πληγεί ο Αλέξης Τσίπρας την ώρα που πάει στην. Γιατί το συνδέεται, κύριε Υπουργέ, αυτό το συνδέει η κυβέρνηση. Ως δημοσιογράφος και πολιτικός δεν μπορώ να μην το συνδέσω. Είναι ολοφάνερο. Διότι σε 12 ώρες από την εμφάνιση του δημοσιεύματος, η Bild, το Spiegel, όλα τα γερμανικά μέσα λένε ότι οι Έλληνες αριστεροί και δεξί είναι διεφθαρμένοι. Είναι ένα πολύ ωραίο επιχείρημα που βολεύει τους Γερμανούς. Είναι από τη διαπλοκή προερχόμενο. Το γερμανικό λαϊκισμό. Γιατί σας υπενθυμίζω ότι ο κύριος Σόιμπλε, ο μέγας κίνσορας της ευρωπαϊκής πολιτικής και ίσως ο ικανότερος Γερμανός πολιτικός στις τελευταίες δεκαετίες, ο ευφιέστερος πολιτικός. Ήταν ο διάδοχος του Χέλμουτ Κόλ και κατεστράφει η καριέρα του, υπό την έννοια ότι δεν έγινε καγκελάριος, λόγω του σκανδάλου του Κόλ. Σωστά. Μην μιλάμε τώρα στο σπίτι του κρεμασμένου. Εδώ από τη διαπλοκή προέρχεται αυτό, γιατί υπόθηκε και αυτό. Ποιος το προωθεί αυτό. Εκ του από τι. Ποιος ωφελείται. Να σας πω μόνο. Ποιος ωφελείται από αυτήν την ιστορία. Να σας πω μόνο. Αδυνατίζει η διαπραγματική θέση του Έλληνα Πρωθυπουργού τη στιγμή που έρχεται από μια περίλαμπρη νίκη από την Σύνοδο Κορυφής. Την αναγνωρίζουν τα διεθνή μέσα ότι έκατσε ένα Έλληνα. Περίλαμπρη νίκη, λέτε. Βεβαίως. Γιατί επιβεβαιώσαμε αυτό που είχαμε αποφασίσει, περίλαμπρη νίκη. Βεβαίως. Διότι όλο το προηγούμενο διάστημα γινόταν τα πάντα για να μην ισχύσει αυτή η συμφωνία. Πήγε κάτω και την επιβεβαίωσε. Μία χώρα εναντίον 18 κυβερνήσεων. Ένας πρωθυπουργός εναντίον σε όλο το Eurogroup. Αυτό είναι. Πρέπει να βλέπουμε και μερικά πράγματα. Έκατσε σε ένα τραπέζι. Επομένως, πάμε σε αυτό, κύριε Υπουργέ. Απλώς έμεινα στη λέξη επειδή μου έκανε εντύπωση. Επομένως, λέτε ότι είναι προσπάθεια αποδόμησης του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης στη συνάντηση που έχει σήμερα ο Πρωθυπουργός. Ναι. Μάλιστα. Αυτό είναι. Ποιος ωφελείται, η αντιπολίτευση ή κάποιοι εταίροι. Νομίζω ότι υπάρχει ένα ισχυρό εσωτερικό μέτωπο στη χώρα που δεν έχει καταλάβει ότι πρέπει να βγούμε από το αδιέξοδο με δημοκρατικό και πατριωτικό τρόπο. Κάποιοι ωφελούνται από την υποδούλωση της χώρας στην δανειακή ασφυξία και, και όλη αυτή την ασφυξία που περνάει η χώρα τα 5 χρόνια αυτά. Και δεν θέλουν να αλλάξει. Δύο λεπτά. Από όλες τις εκθέσεις διαπιστώνεται ότι υπάρχει μια τεράστια μετατόπιση πλούτου και ισχύως από τις μεγάλες μάζες του λαού προς κάποιες ελίτ της χρεοκοπίας και αυτό δεν θέλουν να αλλάξει. Ακριβώς έτσι. Η έκθεση του κυρίου Γιαννίτση το περιγράφει τα ποσοτικά στοιχεία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ. Καλημερίζουμε. Μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Ευχαριστώ και εγώ πολύ.